σελής 937, δέλτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι οίκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς βαφτίζει, ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαφτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτούς δεν εβάφτιζε αλλά οι μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και επήλθε πάλιν εις την Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβης στον Ιωσήφ, τον Υιόν αυτού, ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, η ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην απείο, διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσω στροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, ανοίξε βρε στην δωρεάν του Θεού και της νολέγονση δώσ' μην απείο, σ' ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σου δώσει είδωρ ζώων. Λέγει προς αυτόν η γενική Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πού δεν λοιπόν έχεις το είδωρο των ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει τον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντας ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, για να μη διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε κάλεσον τον άνδρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, βλέπω ότι είσαι εσύ προφήτης. Οι πατέρες ημώνης τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε στα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσιν προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τι ούτω ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γινή εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλιση μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνσε. Και πάνω στούτο ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι ελάλει μετά της γυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γινή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλη. Και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ως της μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθαν λοιπόν εκ της πόλεως και έρχονται προς Αυτόν. Εν δε το μεταξύ μαθητές παρεκάλουν Αυτόν λέγοντας, Ραβή φάγε. Ο δε είπε προς Αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς Αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το ημών φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός μου και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσα τους οφθαλμούς σας και ειδέτε. Τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών η ζωήν αιώνιον για να χαίρει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς ήλθετε εις τον κόπον αυτών.
Εξεκίνης δε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια το λόγο της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια του λόγου αυτού. Και προς την γυναίκα έλεγον, δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή μη σηκούσαμεν και γνωρίσαμεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Σαμάρια, ένα χωριό της Σαμάριας Σιχάρ, και μία γυναίκα μέσα στο χωριό αυτό, η Σαμαρίτισσα. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη γυναίκα. Αγαπάει τα πράγματα του Θεού. Ψάχνει να βρει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Στο όρος Γαριζίν ή στην Ιερουσαλήμ πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Περιμένει το Μεσσία, ψάχνει να βρει ποιος είναι. Είναι αυτός, δεν είναι? Ποιος είναι, από πού έρχεται, πώς θα τον συναντήσω? Και άλλες σκέψεις πολλές υπάρχουν στην καρδιά της, εξήτησης της αλήθειας του Θεού και του Μεσσία. Μέσα σε αυτό το χωριό κρυμμένη και μάλιστα ιδιαιτέρως αμαρτωλή και μάλιστα πιθανότατα και περιφρονημένη, σίγουρα μόνη της. Δεν έχει κανέναν ούτε άντρα, και αυτόν που έχει δεν είναι δικός της. Όμως υπάρχει κάποιος που την παρακολουθεί, κάποιος που τη σκέφτεται, κάποιος που την αγαπάει, κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ για αυτήν και θέλει να της φανερώσει τις απαντήσεις όλων των ερωτημάτων της, να εκπληρώσει τις ανησυχίες της, κάποιος που θα πάει να τη συναντήσει, κάποιος που θα πάει να τη βρει. Και ενώ το έργο του έχει αρχίσει, του Ιησού του Ναζωραίου, εκεί κάτω στην Ιουδαία, και βαφτίζει, αν και όχι αυτός, οι μαθητές του, πλειότερους μαθητάς παρά τον Ιωάννη, ξαφνικά παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Γαλιλαία. Και στη Γαλιλαία υπήρχαν δύο δρόμοι. Ένας κοντινός μέσα από τους Σαμαρίτες, που μετεπιμελίας τον απέφευγαν οι Ιουδαίοι, και ο μακρινός, έκαναν παράκαμψη και στροφή, όπου από εκεί πήγαιναν οι Ιουδαίοι για να μην συναντήσουν τους Σαμαρίτες. Όμως ο Κύριος μας θα πάει από εκεί για να συναντήσει όχι τους Σαμαρίτες, αλλά αυτήν που τον αγαπάει και το ψάχνει. Αυτήν που αγαπάει αυτός και πρέπει να τη συναντήσει και να τη βρει. Για σκεφτείτε, μια αγάπη που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη, γιατί δεν υπάρχει γνωριμία στενή. Την αγαπάει ο Χριστός γιατί την ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει ότι το ψάχνει. Και το ψάχνει γιατί τον αγαπάει. Και τόσο καιρό ήταν χειμώνας και δεν μπορούσε να την πλησιάσει. Δεν ήταν ο κατάλληλος καιρός. Τώρα όμως έφθασε ο κατάλληλος καιρός. Ο χειμώνας πέρασε. Τώρα θα πάει να τη βρει, να τη φωνάξει, να έλθει σε αυτόν που τον ψάχνει, που τον αναζητάει. Αδερφοί αγαπητοί, το μήνυμα είναι ότι μας ψάχνει ο Χριστός, γιατί μας αγαπάει και μας ψάχνει για να μας πει, έλα εσύ σε μένα, να με γνωρίσεις, να σου αποκαλυφθώ, να σου φανερωθώ, να σου δείξω ποιος είμαι, να γνωρίσεις το πρόσωπό μου, να γνωρίσεις τη δύναμή μου, έλα. Μη κάθεσαι. Και μάλιστα ο χειμώνας παρήλθε. Έλα. Τώρα δεν υπάρχει εμπόδιο. Έλα. Α,
αλλά δεν μπορεί να πάει μόνη της αν δεν την επισκεφθεί ο Χριστός, αν δεν το γνωρίσει. Και έπρεπε να περάσει από αυτή την πηγή που είχε δοθεί από το Θεό, από τον Ιακώβου στον Ιωσήφ, εγώ λέω ειδικά για τη Σαμαρίτισσα. Σκέφτομαι ότι όλο αυτό που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και έδωσε ένα πηγάδι στον Ιακώβ, και ο Ιακώβ έδωσε ένα πηγάδι στον Ιωσήφ το γιο του, και πήγαινε από γιο σε γιο για να φτάσουμε σε αυτήν που προκαταβολής κόσμου ο Θεός γνώριζε ότι το ψάχνει. Αλληλούια. Και έφτασε εκεί 6 ώρα το απόγευμα, εκεί που θα ερχότανε, όχι για αυτόν αλλά για νερό, μόνη της, μόνη της. Κανένας δεν είναι για αυτήν, δεν έχει κανέναν. Γι' αυτό ψάχνει τον Χριστό, γιατί δεν έχει κανέναν άλλον. Γι' αυτό την άφησε μόνη της ο Θεός. Δεν την άφησε κατά τύχη. Την άφησε στην εκχύληση της αμαρτίας της. Αλλά ήταν ο χειμώνας. Θα παρέλθει ο χειμώνας της αμαρτίας. Θα έρθει η άνοιξη. Ο ήλιος της δικαιοσύνης θα ανατείλει πάλι. Και για αυτήν, και την περιμένει και κοπιακός ο Ιησούς 6 ώρα το απόγευμα, και έχει κανονίσει να είναι μόνος του, γιατί δίπλα οι μαθητές του είναι φύλακες που δεν καταλαβαίνουν. Και στο άσμασμά τον λέει ότι αργότερα οι φύλακες την έπιασαν, τη χτύπησαν, την πλήγωσαν, ακόμη και τις αφαίρεσαν το ημάτιο, γιατί ο άνθρωπος γίνεται φύλακας, γιατί δεν είναι ο Χριστός, είναι άνθρωπος και μπορεί να πληγώσει, να λυπήσει, να κακοποιήσει ακόμη αυτήν που ο Χριστός αγαπάει, την αμαρτωλή, τη μόνη της. Και ήρθε. Και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη προκαταβολής κόσμου από το Θεό. Μία συνάντηση μοναδική, γιατί η Σαμαρίτισσα για το Θεό είναι μοναδική. Τον ψάχνει, τον αγαπάει. Και κάθε ένας που αγαπάει το Θεό, το Μεσσία, τον Ιησού Χριστό, έστω και αν δεν τον ξέρει, είναι μοναδικός για τον Χριστό. Πρέπει να τον βρει. Είναι μοναδική για τον Χριστό. Πρέπει να την βρει. Και δημιουργεί καταστάσεις μοναξιάς για να συναντηθούν μόνοι τους. Αυτή και αυτός. Η Βοσκοπούλα και ο Βοσκός. Στο άσμασμά των, η Σαμαρίτισσα και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, μόνοι τους, μακριά από τους φύλακες, μακριά από τους ανθρώπους, μόνο αυτή που τον ψάχνει και αυτός που την αγαπάει. Αλληλούια. Πω, τι ωραίο, τι καλός που είναι ο Θεός. Όλες τις καταστάσεις τις δημιουργεί τέλειες για να αποκαλύψει την αγάπη του σε αυτήν τη μόνη της που τον ψάχνει. Και τώρα αρχίζει η αποκάλυψη και η συνάντηση. Έρχεται γινή τη Σαμαρίτισσα για να αντλήσει ίδωρο, και ο Κύριος λέγει προς αυτήν,
ταπεινώνεται μπροστά στην αγαπημένη του. Ενώ οι φύλακες υψώνονται με την επίγνωση της αληθείας που δεν είναι όμως ενωμένη με την αγάπη. Ενώ ο Χριστός είναι η αλήθεια, αλλά είναι και η αγάπη, γιατί είναι Θεός. Ταπεινώνεται. Διψάω. Μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό? Και αυτή η ταπείνωση εκπλήσει τη Σαμαρίτισσα. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος ζητάς να πιείς από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρίτης, δηλαδή βρώμικη? Για τις Σαμαρίτες, για τους Ιουδαίους ήταν βρωμεροί, ήταν έθνη, δεν ήταν ακρευνής Εβραίοι εξ Εβραίων, γένος Ισραήλ, ήταν βρώμικη. Και ήξερε η Σαμαρίτισσα ποια γνώμη έχουν οι Ιουδαίοι για αυτήν. Γι' αυτό εκπλήσεται. Πώς εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα να πιω νερό, να πιεις νερό, να σου δώσω νερό? Πώς γίνεται αυτό? Εκπλήσεται για την ταπείνωσή του. Εκπλήσεται και για την αυθάδειά του. Εκπλήσεται για το ξεχωρισμό του χαρακτήρα του. Είναι άλλος Ιουδαίος αυτός. Ένας άλλος Ιουδαίος. Έχει καμία σχέση με τους άλλους Ιουδαίους. Δεν έχει καμία σχέση με τους φύλακας. Είναι ένας Ιουδαίος που έχει αγάπη. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Τέτοιους Ιουδαίους. Να κυριαρχεί η αγάπη του Θεού στην καρδιά μας και να γκρεμίζει όλους τους ανθρώπινους διαχωρισμούς. Ένα πράγμα δεν θέλω να είμαι, αδερφοί, ύστερα από το χθεσινό βραδινό. Φύλακας θέλω να είμαι, δούλος, τίποτα άλλο. Όχι φύλακας, δούλος που αγαπάει όμως, που διοικείται από το Θεό, που δεν λογαριάζει τα εμπόδια, τα βουνά που εμποδίζουν, αλλά εκείνο που λογαριάζει είναι την αγάπη του Θεού, το θέλημα του Θεού, την υπηρεσία στο Χριστό, το πλησίασμα στους ανθρώπους. Και απαντάει: αν ήξευρες Σαμαρίτισσα, εγώ το λέω αλλά είναι αμαρτωλή, ποιος είναι αυτός που σου λέγει δώσ' μου να πείω, εσύ θα ζητούσες από αυτόν να σου δώσει είδωρ ζών, που μόνο αυτός έχει, μόνο αυτός ο ξεχωριστός Ιουδαίος έχει είδωρ ζών, καθώς λέγει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αργότερα, όποιος πιστεύει σε μένα, όποιος εμπιστεύεται εμένα, όχι τον εαυτό του, όχι τους ανθρώπους, εμένα, καθώς λέγει η Γραφή, σε αυτόν ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του, θα έχει είδωρ ζών μέσα του αυτός που εμπιστεύεται εμένα και κάνει αυτό που λέω εγώ και πηγαίνει εκεί που τον στέλνω εγώ και δεν λογαριάζει αν αυτός είναι Σαμαρίτης ή όχι, αν αυτή είναι αμαρτωλή ή όχι, αλλά εκείνο που ξέρει είναι το θέλημα του Πατρός του, το προγνωρισμένο θέλημα του Πατρός του για αυτή τη μοναδική συνάντηση του Ιουδαίου, του μοναδικού, με αυτήν τη Σαμαρίτισσα, τη μοναδική. Δύο μοναδικοί άνθρωποι θα έρθουν σε συνάντηση. Και αυτή η γυναίκα δεν αφήνει την ευκαιρία. Εκφράζει την απορία της. Κύριε, δεν έχεις άντλημα. Το βρέα είναι βαθύ. Πώς λοιπόν εσύ έχεις το είδωρ το ζών? Τι είναι αυτά που μου λες? Δεν τα καταλαβαίνω.
Μήπως είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Μήπως εσύ είσαι, ωραία ερώτηση, μεγαλύτερος από τον Ιακώβ? Είναι. Αλληλούια. Απεκρίθη. Όποιος πίνει από αυτό το νερό που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ σε σένα, όποιος πίνει από το νερό της Παλαιάς Διαθήκης, από το νερό του Ιακώβ, θα ξαναδιψάσει. Όποιος πίνει από αυτά που αφήνουνε παρακαταθήκη οι άνθρωποι, θα διψάσει. Όποιος πίνει από αυτά που προσφέρουν και χαρίζουν οι άνθρωποι, θα διψάσει. Μόνο όποιος πίνει από αυτά που ο Χριστός δίνει, δεν θα διψάσει ποτέ εις τον αιώνα. Ποτέ δεν θα ξαναδιψάσεις. Αν πιείς από το ίδωρ το ζών, λέγεις, Σαμαρίτσα που έχω εγώ να σου δώσω. Και πραγματικά η Σαμαρίτισσα δεν αφήνει την ευκαιρία χαμένη, και σήμερα να μην αφήσουμε την ευκαιρία χαμένη. Να τον ακούσουμε τι θα μας πει. Κάτι καλό και μεγάλο έχει να μας πει. Δώσε μας αυτό το νερό, για να μην διψάμε. Δώσε μας για να μην ερχόμαστε, να μην εύχομαι, να αντλώ, λέει η Σαμαρίτισσα. Και θα της πει τώρα ένα πολύ σημαντικό. Πήγαινε, κάλεσε τον άντρα σου. Φέρνει μπροστά το βουνό το ψηλό, που δεν μπορεί να την πλησιάσει αν αυτή δεν έρθει να τον εξητήσει με μετάνοια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν μετανοήσεις. Σ' αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να σου δώσω το ίδωρ το ζών, εάν δεν βγάλεις από πάνω σου αυτό που με εμποδίζει να έρθω. Κάτσε σκέψου, θυμήσου, μερίμνησε, φρόντισε να καταλάβεις, να διακρίνεις. Δεν μπορώ να έλθω εάν δεν εσύ καταλάβεις. Τότε ήρθες εδώ δεν λέει τίποτα. Τότε σε συνάντησα στο φρέαρ δεν λέει τίποτα. Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να κατανοήσεις ότι δεν μπορώ να σε πλησιάσω έτσι όπως είσαι, αδελφέ μου και αδελφή μου. Δεν μπορώ. Ήλθα για σένα, αλλά πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει εσύ να με εξητήσεις με τον τρόπο που εγώ θέλω. Εγώ σε εξητώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Το φαντάζεστε? Ήλθα να σε συναντήσω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Δεν μπορώ να σου δώσω το ίδωρ το ζών. Δεν γίνεται, θέλω. Ήρθα κουρασμένος, τους έδιωξα όλους, μείναμε μόνοι μας, έκανα το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν μπορώ να σου δώσω το ίδωρ το ζών. Δεν γίνεται. Εσύ πρέπει να έρθεις σε αυτόν. Ιδάλω σε όλη σου τη ζωή. Θα κουβαλάς το άντλημα, θα ψάχνεις να βρίσκεις νερό, θα πίνεις και θα ξαναδιψάς. Το καταλαβαίνεις, Σαμαρίτισσα? Σε όλη σου τη ζωή είναι η ευκαιρία μας, της. Είναι η ευκαιρία της που της δίνει ο Θεός. Μία ευκαιρία. Σήμερα. Σήμερα είναι η ευκαιρία σου. Και η Σαμαρίτισσα την άρπαξε την ευκαιρία. Αμέσως εξομολογείται. Αμέσως κατάλαβε τι της λέει. Κύριε, δεν έχω άντρα. Διότι, και λέει, καλά είπες. Πέντε άντρες έλαβες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικό σου. Αλήθεια είπες. Είπε τη μισή αλήθεια. Αλλά είπε αλήθεια.
Δεν είναι δικό σου. Δεν μπορώ να έρθω. Και εκεί, μακάρι να συμβεί και σε εμάς, ήλθε εις αυτόν. Όχλε, αυτός είναι προφητικός λόγος. Αυτός είναι προφήτης. Αυτός ο λόγος απευθύνεται σε μένα, τη Σαμαρίτισσα, που πράγματι δεν έχω άντρα. Που πράγματι αυτός που έχω είναι ξένος, είναι αλληνής, δεν είναι δικός μου. Πού τα ξέρει. Είναι προφήτης. Και αμέσως τώρα ήρθε η σειρά της να ταπεινωθεί. Γιατί όμως? Γιατί θέλει το είδωρ το ζών. Θέλει να σταματήσει να πηγαίνει κάθε μέρα μόνη της εκεί εξουθενωμένη, ντροπιασμένη, μόνη. Ξέρεις τα πει μόνη της. Ξέρεις τα πει μόνη σου. Να μην έχεις κανέναν μέσα σε όλη την πόλη, σε όλο το χωριό Σιχάρ, μέσα σε μια εκκλησία και να είσαι μόνη σου. Γιατί δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι 5 άντρες έχεις και αυτόν που έχεις δεν είναι δικό σου. Σε λίγο θα πάψει να είναι μόνη της. Σε λίγο όλο το χωριό θα είναι μαζί της. Τώρα όμως πρέπει να καταλάβει ότι η μοναξιά της είναι παρακυρίου και είναι δοσμένη στα χέρια της να τη διώξει. Τώρα όλοι θα την αγαπήσουν σε λίγο. Τώρα δεν την αγαπάει κανείς. Γιατί είναι μόνη της. Και η αιτία της μοναξιάς της είναι η ίδια. Η αμαρτία της, οι σκέψεις της, οι επιλογές της, όλη η ζωή της είναι μέσα στη Σιχάρ, είναι χαμένη. Μέσα στην εκκλησία, χαμένη ζωή. Δραχμή χαμένη. Σε ολόκληρη εκκλησία. Μέσα στην οικογένεια, μόνη της, κανένας μαζί της. Νομίζει ότι άλλοι φταίνε. Τώρα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή φταίει. Δεν φταίνει η άλλη. Αυτή φταίει. Πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να καταλάβω ότι εγώ φταίω. Να καταλαβαίνω ότι εγώ φταίω. Και όχι σαν τον Αδάμ, η Εύα που εσύ μου δώσες με απάτησε. Τι ωραία που θα ήταν ο Αδάμ να πει, ναι Κύριε, εγώ φταίω. Βλέπω ότι είσαι προφήτης. Βλέπω ότι ο λόγος σου είναι προφητικός. Βλέπω ότι ξέρεις. Βλέπω ότι μου μιλάς αυτά που δεν θα έπρεπε να ξέρεις, αλλά τα ξέρεις. Εάν είσαι προφήτης, εκφράζει τώρα την πρώτη της σοβαρή απορία. Πες μου, σε παρακαλώ. Σεις λέγεται ότι ο Άγιος Τόπος που πρέπει να προσκυνούμε είναι τα Ιεροσόλυμα, οι πατέρες μας λένε το όρος αυτό. Ποια είναι η αλήθεια? Τι ωραία. Ενδιαφέρεται στην ταπείνωσή της για την αλήθεια. Ενδιαφέρεται να φύγει από το ψέμα, να φύγει από την αμφιβολία. Δεν θέλει να είναι δίγνωμη. Θέλει να μάθει την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στο Χαριζίν. Δεν είναι πού η ερώτηση που θα οδηγήσει στην αλήθεια, αλλά είναι πώς θα λατρεύεις τον Θεό. Και ο Κύριος λέει, ούτε εδώ ούτε εκεί. Σε λίγο έρχεται ώρα, ο χειμώνας παρήλθε. Θα ήταν 45 χρόνια η γυναίκα αυτή, λέω εγώ. Με 5 άντρες, 40, 50. Ο χειμώνας παρήλθε. Η άνοιξη ήλθε. Αδερφοί, μυρίζετε την άνοιξη που ήρθε? Μυρίζει η άνοιξη στη ζωή σας. Έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται το θέρος, έρχεται ο Χριστός. Έρχεται η ευλογημένη ώρα που θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Έρχεται ο γάμος του αρνίου. Ο χειμώνας παρήλθε.
Τώρα πια ούτε εδώ ούτε εκεί δεν θα λατρεύετε το Θεό. Τον Θεό θα το λατρεύετε επειδή είναι πνεύμα, εμπνεύματι και αληθεία, έτσι όπως αυτός θέλει. Γιατί αυτούς τους προσκυνητές θέλει ο Θεός. Όχι έτσι όπως ήσουνα, αλλά έτσι πως πρέπει να γίνεις. Όχι πού, πως. Πως θα πλησιάσω το Θεό. Και αμέσως η δεύτερη ερώτηση. Ξέρω. Έρχεται ο Κύριος. Το ξέρει. Ξέρει ότι έρχεται ο Μεσσίας. Το ξέρουμε εμείς, αδερφοί. Έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Μεσσίας. Ο λεγόμενος Χριστός, και όταν έρθει θα μας αναγγείλει τα πάντα. Και με έκπληξη ακούει ότι αυτός ο άντρας που βλέπεις των 30 ετών που σου ζητάει να πιει νερό είναι ο Μεσσίας. Είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Αυτό που ακούς είναι ο Λόγος του Θεού. Μην το ψάχνεις αλλού. Μην λες έτσι ή αλλιώς. Μπροστά σου είναι ο Λόγος του Θεού. Και πάνω εκεί ήρθαν οι φύλακες. Γιατί τέλειωσε η συζήτηση. Η συζήτηση έφτασε στο τέλος, τώρα ήρθε η σειρά, ο καιρός των αποφάσεων. Αφήνει και την ιδρία και τρέχει στην πόλη. Τώρα πια δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε και η καρδιά της ήταν έτοιμη να απολαύσει αυτό το οποίο έγινε στην καρδιά της από το Λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Οι μαθητές, οι φύλακες, τι μιλάς με μια Σαμαρίτισσα, τι κάνεις εδώ πέρα, ιδέως αν με Σαμαρίτισσα βρήκες να μιλήσεις. Δεν του είπαν τίποτα όμως. Τι να πούνε. Λέει να σου δώσουμε να φας. Λέει όχι, δεν θέλω να φάω. Λέει ποιος σου φέρε να φας. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πατρός μου και να το τελειώσω. Αυτό είναι που με τρέφει, αυτό είναι που με κρατάει στη ζωή, αυτό είναι που με αυξάνει και αυτό είναι που θα με πάει στον ουρανό. Το θέλημα του πατρός μου και να το τελειώσω. Δεν είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε. Αυτό, αυτό δεν είναι το θέλημα του πατρός μου. Το θέλημα του πατρός μου είναι να κάνω το έργο του πατρός μου και να το τελειώσω. Να το αρχίσω και να το τελειώσω. Να φτάσω μέχρι την αρπαγή. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα άλλα. Δεν με ενδιαφέρει η σάρκα τι θέλει. Οι άνθρωποι τι λένε, οι φύλακες τι λένε, οι μαθητές τι λένε. Εμένα με ενδιαφέρει ένα, λέει ο βοσκός, ο καλός ο ποιμένας. Να κάνω το θέλημα του πατρός μου και να το τελειώσω. Μαθητές δεν κατάλαβαν, γιατί είναι φύλακες. Προσπαθούν να προστατεύσουν τον Χριστό από λάθη. Πω, μην κάνεις λάθος και μιλήσεις με τη Σαμαρίτσα, μα τι κάνεις εκεί. Και ο Κύριος λέει, εσείς λέτε ότι ο θεωρισμός έρχεται και έχουν μείνει 4 μήνες. Πράγματι ο θεωρισμός έρχεται. Αλλά εκείνο που δεν ξέρετε είναι ότι ο θερίζων λαμβάνει μισθό και εγώ τώρα ήρθα να θερίσω για να λάβω το μισθό μου. Ο θερίζων λαμβάνει μισθό. Ο θερίζων γιατί συνάγει καρπό και καρποφόρησε αυτό το τέταρτο, λέω, που συνομίλησα με τη Σαμαρίτισσα. Και το ερώτημα του Χριστού, είσαι θερίζων? Είσαι θερίζων?
Σε ενδιαφέρει ο θερισμός? Σε ενδιαφέρει ο καρπός? Σε ενδιαφέρει να κάνεις το έργο του Θεού και να το τελειώσεις, ή σε ενδιαφέρει να τρως και να πίνεις και να ξεκουράζεσαι? Σε ενδιαφέρει να είσαι και κοπιακός? Γιατί όποιος θερίζει καρπό έχει ζωή αιώνιον και χέρι μαζί του, και ο σπύρον και ο θερίζον. Και σας στέλνει να θερίσετε εκεί που δεν σπήρατε. Να θερίσετε εκεί που δεν κοπιάσατε. Το έργο σου, Εκκλησία του Θεού, είναι να είσαι θερίζων, όχι να είσαι ξεριζώνων, ούτε γκρεμίζων, ούτε καταστρέφων. Γίνεσαι φύλακας, γιατί ο φύλακας εγύμνωσε τη βοσκοπούλα και της αφαίρεσε και το ημάτιο ακόμη. Δεν σε έβαλε κανείς να προστατεύεις το Χριστό. Ο Χριστός σε βάζει να θερίζεις αυτά τα οποία αυτός παίρνει, να θερίζεις σε αυτά που αυτός κάνει, να βγάζεις καρπό από το δικό του έργο, όχι να γκρεμίζεις το έργο του Θεού, να θερίζεις το έργο του Θεού. Και οι μαθητές άκουσαν, δεν κατάλαβαν, εμείς όμως καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε, θέλει ο Θεός, θέλουμε κι εμείς να θερίζουμε, γιατί ο καιρός του θερισμού έφτασε. Και δεν θερίζεις με λόγια, θερίζεις με το θεριστήρι, με κόπο, με μοναξιά, με το να κάνεις το έργο που σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, όποιο και να είναι. Δεν έσπειρες και έχεις οικογένεια, ο Θεός τη χάρισε, κοίταξε να θερίσεις. Δεν έσπειρες και ήρθες στην εκκλησία, ο Θεός έσπειρε, κοίταξε να θερίσεις. Καρπών η ζωή αιώνιον, κουράσου, πάρε σοβαρά το έργο που σε εμπιστεύτηκε ο Θεός, όποιο και αν είναι αυτό, ό,τι και να είναι αυτό, πατέρας, μητέρα, αδερφός, αδερφή, θείος, θεία, παππούς, γιαγιά, εργάτης, δούλος, δούλη, υπηρέτης, υπηρέτρια. Πάρε σοβαρά το έργο σου και φρόντισε να το τελειώσεις, για να θερίσεις καρπό η ζωή αιώνιον. Μην κάνεις ό,τι εσύ νομίζεις. Μην κάνεις αυτό που σου αρέσει. Να κάνεις αυτό που αρέσει στον Κύριό σου. Μην κάνεις αυτό που θέλεις. Να κάνεις αυτό που θέλει ο Κύριός σου. Μην κάνεις αυτό που νομίζεις. Να κάνεις αυτό που σου λέει ο Κύριός σου. Για να θερίσεις. Να θερίσεις καρπό η ζωή αιώνιον. Αλλιώς δεν θα θερίσεις. Αλλιώς θα στριβογυρίζεις. Όπως τριφογύριζε μια ζωή η Σαμαρίτσα μέσα στη Σιχάρα, όπως τριφογύριζαν οι μαθητές που πήγαν να βρουν τροφή. Κακό είναι, κακό δεν είναι, αλλά και ήταν η δουλειά τους. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η δουλειά του Χριστού μέσα σου. Το να αφήνεις, είναι μέσα σου, είναι. Το να αφήνεις να εργάζεται το έργο το δικό του, ή τον κάνεις να εργάζεται το έργο που εσύ νομίζεις? Κάνεις, είναι ελεύθερος ο Χριστός στη ζωή σου να κάνει ό,τι θέλει, ή είναι δεμένος ο Χριστός στη ζωή σου να κάνει ό,τι θέλεις εσύ? Σοβαρότατες ερωτήσεις, αδερφοί, που έχουν σχέση με την καρποφορία η ζωή αιώνιων. Δεν πάμε με ψεματάκια, με παιχνιδάκια στον ουρανό, με πεισματάκια,
με γκρινίτσες, με άθλιες απογοητεύσεις του ενός προς το άλλο. Ναι, φύλακας είναι. Τι θα τον κάνεις? Του κόψεις το κεφάλι, φύλακας είναι. Στο λέω εγώ. Φύλακας είμαι και εγώ. Τι θα μου κάνεις, θα μου κόψεις το κεφάλι? Κακός είμαι φύλακας. Αλλά είμαι. Σε νοιάζει εσένα τι είμαι εγώ, ή σε νοιάζει εσένα τι θέλει ο Θεός για σένα? Μην τα βάζουμε με τους φύλακες. Δεν ξέρουνε. Νομίζουν ότι κάνουν το καλό. Νομίζουν ότι προστατεύουν τον Κύριό τους. Προχώραση. Προχώρα με τον Χριστό. Προχώρα να θερήσεις καρπό. Η ζωή είναι αιώνιον. Φρόντισε να μένεις μόνος σου με τον Χριστό. Να κάνεις το έργο που σου έχει εμπιστευτεί ο Χριστός. Μη σκανδαλίζεσαι από τους φύλακες. Τι να τους κάνουμε? Άνθρωποι είναι. Άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, σαν και σένα και σαν και εμένα. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι φύλακας, όλοι μας είμαστε. Θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι ο ιδιαίτερος Ιουδαίος. Και σε αυτόν θα πάμε. Ένας άλλος διαφορετικός Ιουδαίος, που δεν ενδιαφέρεται για τους Σαμαρίτες, τους παλιούς Σαμαρίτες, αλλά ενδιαφέρεται για τη Σαμαρίτισσα. Δόξα στον Θεό. Ενδιαφέρεται για το έργο του πατέρα του που το εμπιστεύθηκε. Ενδιαφέρεται να τελειώσει το έργο του πατέρα του. Το φαγητό του είναι να κάνει και να τελειώσει το έργο που το εμπιστεύθηκε ο πατέρας του. Σου έχει εμπιστευτεί έργο ο Θεός? Σου έχει? Σου έχει? Πρόσεξε. Αυτό να κάνεις, αυτό να εργάζεσαι, γιατί από εκεί θα θερήσεις καρπό. Η ζωή είναι αιώνιον. Και το αποτέλεσμα, η Σαμαρίτισσα που τα κατάλαβε όλα αυτά, ενώ οι φύλακες δεν τα κατάλαβαν. Άκου, οι μαθητές δεν τα κατάλαβαν. Η Σαμαρίτισσα τα κατάλαβε. Τι γυναίκα είναι αυτή, τι Θεός είναι αυτός, τι Ιουδαίος είναι αυτός. Πηγαίνει στο χωριό και φωνάζει τώρα. Βρήκα αυτόν, λες να είναι αυτός ο Μεσσίας. Μου τα είπε όλα. Τι σου είπε? Τις αμαρτίες μου. Και τι έκανες? Και μετενόησα. Και τώρα θα τον φέρει στη Σιχάρ. Θα τον φέρει στο σπίτι της. Θα τον φέρει στον τόπο της. Θα τον φέρει εκεί που μόνο αυτή μπορεί να τον πάει. Δόξα να έχει ο Θεός. Εκεί που μόνο η Σαμαρίτισσα. Ποτέ ο Χριστός μόνος του, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, δεν μπορούσε να πάει στη Σιχάρ. Όλο το χωριό βγήκε να δει ο Μεσσίας. Έλα να μείνεις μαζί μας. Προσέξτε, αθερισμός. Αυτός είναι θερισμός. Ο θερισμός του Χριστού. Ο θερισμός της Σαμαρίτισσας. Όχι των φυλάκων. Τους αγαπάμε τους μαθητές. Είναι αυτούς που εξέλεξε ο Θεός. Αγαπάμε τους αδελφούς μας. Αλλά έλα που μερικές φορές γίνονται και γινόμαστε φύλακες. Μας αγαπάει όμως ο Χριστός. Και στα λάθη μας. Αμήν. Μας αγαπάει. Αλλά τώρα το βλέμμα του είναι στραμμένο στη Σαμαρίτισσα την αμαρτωλή. Και πήγε και ο Χριστός και πήγανε και οι φύλακες μαζί. Και τώρα τσιμουδιά, δεν λένε τίποτα. Ρωτάνε, συζητάνε, μιλάνε. Όπως συζήτησε ένα τέταρτο, λέω εγώ, με τη Σαμαρίτσα, δυο μέρες συζητάει με τους Σαμαρίτες. Και όλοι πιστέψανε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όλο το χωριό. Τι Σαμαρίτισσα είναι αυτή, αλλά και τι Ιουδαίος είναι αυτός. Κάνε μας, Χριστέ μου, έτσι. Σαν αυτή τη Σαμαρίτισσα μέσα στις αμαρτίες μας και σαν εκείνον τον Ιουδαίο μέσα στη μεγαλοπρέπειά του. Όλη η Σιχάρ λέει στη Σαμαρίτισσα, τώρα δεν πιστεύουμε ότι είναι ο Μεσσίας από αυτά που μας είπες. Ξέρουμε, γνωρίσαμε ότι είναι ο Μεσσίας από αυτά που αυτός μας είπε. Αμήν.